Λογικό περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας που έχει στηθεί μπροστά από το Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας λίγα 24 ώρα πριν πέσει η αυλαία της προεκλογικής περίοδου. Τον κύριο Κικίλια συνόδευαν η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία Κεφάλα καθώς και η Πρόεδρος της ΔΕΠΗ Ιωαννίνων Λένα Σταμάτη. Ο Υπουργός συνομίλησε με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που κρατούν ζωντανό το εκλογικό περίπτερο, συγχαίροντάς τους για τη μάχη που δίνουν υπέρ του κόμματος. Καλησπέρα σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω, Μαράκη, τι κρατάνε το περίπτερο μας. Τα παιδιά. Τα παιδιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι ολέα. Τα παιδιά είναι ολέα. Εγώ φεύγω. Τα παιδιά είναι πάντα. Εγώ φεύγω όλη την ημέρα και με βάρδιες και λοιπά. Το είχε δει. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτον. Και πιστεύουμε σε εσάς γιατί στο μέλλον έτσι δεν είναι Μαρία. Έτσι είναι και η Γιάπη. Μάλιστα έτσι. Και βασιζόμαστε σε εσάς για να γίνουμε καλύτερα για να δημιουργηθούμε. Και θα δώσουμε τη μάχη μας την τελευταία μέρα όπως έχουμε μάθει. Έτσι εμείς δεν σταματάμε ποτέ. Ποτέ δεν σταματάμε. Μέχρι τέλους. Σωστά. Ε? Έλα Μαράκη. Τα παιδιά, έλα. Αυτά τα παιδιά αγωνίζονται καθημερινά για την παράταξη. Είναι φοβερό. Το έχουν μαθήματα. Δεν είναι εξετάσεις τώρα. Είναι περίοδος της εξεταστικής. Όπα, οι εξετάσεις πρώτα γίνονται. Ναι, όχι. Να πάω απέναντι. Δεν σε απογίνει να λοιπόν. Τα παιδιά αυτά λοιπόν έχουν εξεταστική. Είναι περίοδος εξεταστική τώρα στα πανεπιστήμια. Παρ' όλα αυτά είναι εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ γιατί πιστεύουν στην παράταξή μας. Έτσι. Κάποτε τρέχαμε κι εμείς. Τώρα η νεολαία τρέχει όπως τρέχαμε κι εμείς τότε. Εκείνα τα πολύ, πολύ. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο δηλαδή. Είναι μεγάλη μας χαρά το ότι το περίπτερο είναι συνέχεια ανοιχτό, ακόμη και την ημέρα των εκλογών. Αυτά τα παιδιά δίνουν μεγάλη μας. Και στο πανεπιστήμιο και παντού. Εξαιρετικά. Έτσι. Εξαιρετικά.